Του έλεγα διάφορα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια που μαγείρευε, ώσπου κάποια στιγμή μου έβαλε και τις φωνές. Λοιπόν, αρετή, δεν θα προλάβω, άμα μου μιλάτε. Το κουσκούς είναι άψογο, το έχω δοκιμάσει, είναι άψογο. Εντάξει, και σας το είπα. Η αρετή επέμενε να μου δίνει συμβουλές, να το προσέχω, να κάνω και τις φώναζες, λέω, αφού είναι τέλειο, έτσι το δοκίμασα. Ξέρεις, αυτό με τρελαίνει, είναι ότι αφού δεν το έχεις δοκιμάσει, εσύ το έχω δοκιμάσει εγώ, γιατί δεν με εμπιστεύεσαι. Βάζουμε όλα τα υλικά για την βινεγκρέτ, τα ανακατεύουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά το ηλιέλαιο. Μισό λεπτάκι, να τελειώσω. Άκη, να μισό λεπτό αγόρι. Μάλιστα του είπα να βάλει λίγο παραπάνω μουστάρδα, γιατί είδα πως τουλάχιστον έβαλε πάρα πολύ πορτοκάλι και πήγε να βάλει στην αρχή μια κουταλίτσα μουστάρδα. Η μουστάρδα είναι αυτό που θα πήξει τη βινεγκρέτ, έτσι, και πρέπει να είναι παιχτή. Όταν ο Άκης λοιπόν μου είπε 5 ml δεν είναι αρκετά, βάλε τουλάχιστον το τριπλό, και εγώ το έκανα και είδα ότι μου βγήκε πάρα πολύ σωστή η βινεγκρέτ. Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι αν είχα βάλει 5 ενδεχομένως να είχα πρόβλημα. Μου είχε, να μην είχε δέσει ποτέ η σάλτσα μου. Για νομό έχει ακόμα για να πάρει θερμοκρασία το τηγάνι, άστο κάτω. Ούτε λες ρε, έχουν μαυρίσει ήδη. Πιστεύω ότι επειδή έβαλες δύο αλουμινόχαρτα δεν θα έχει γίνει. Δεν πέρασε η θερμοκρασία τόσο εύκολα. Είχε πιο παχύ στρώμα. Όλες οι αποφάσεις ήταν δικές μου. Ό,τι και να μου λέγανε τα παιδιά, ακολούθαγα μόνο ό,τι έγραφε η οδηγία. Στο χαρτί. Τι βλέπετε? Εγώ βλέπω ένα πιάτο με υψηλή τεχνική, δύο στο κοτόπουλο. Και το κουσκούς. Το οποίο πιστεύω θα το δυσκολέψει. Νομίζω ότι αυτό το πιάτο έχει τιμούς, που έχει τις παγίδες, τιμούς μέσα. Έχει τιμούς, έχει το τύλιγμα, έχει το ποσάρισμα και μετά το σοπτάρισμα. Καταρχήν νομίζω ότι ο Γιάννος δεν δοκίμασε καν τιμούς. Δηλαδή. Ο Γιάννος δεν δοκίμασε τιμούς, αλλά δεν δοκίμασε ούτε καν το κουκουνάρι. Δηλαδή αν το κουκουνάρι είναι νομό, για να το έχει πέρασει από το τηγάνι. Καθόλου. Ίσως θεωρεί ότι είναι πολύ σίγουρος ότι το έχει, δεν ξέρω. Αντώνη, τι γίνεται, πώς θα πας? Αγγελία μου, μια χαρά νομίζω. Όλα καλά? Όλα πολύ καλά. Είναι κατανοητή, συνταγή, βαντή. Τώρα είναι αργά, να μας πω όχι. Άρα, δεν ξέρω, εδώ καλά την πάμε, πολύ καλά. Υπάρχει κάτι το οποίο να σε έχει δυσκολέψει από όλη αυτή τη διαδικασία? Όχι. Απολύτως τίποτα. Πολύ αισιόδοξο και σίγουρο. Καλή επιτυχία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τα πας, πώς είσαι? Μια χαρά. Όλα καλά, ο χρόνος σου φτάνει? Περισσεύει. Τέλεια. Είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και αυτό μου τη δίνει, δηλαδή. Θα κάνει καμιά βλακεία στο τέλος. Τι να πω, ρε παιδί, τι να πω με αυτό το παιδί. Δεν ακούει, δεν ακούει. Δεν ακούει τίποτα, τίποτα, δεν ακούει τίποτα. Τίποτα. Νόμιζα ότι θα ήταν όλα πολύ εύκολα. Ήθελα να τον συμβουλέψω και να τον κρατήσω λίγο σε μια πιο χαλαρή στάση και μια λίγο πιο ταπεινή, να το πω. Καλά, από εδώ βλέπω πολύ μεγάλους βολούς μέσα στο κουσκούς. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που το έκανε. Εγώ του εξήγησα ότι θέλει στενό και βαθύ. Δεν μπορεί, δεν έχει. Δεν έχει πει καταρχήν το ζωμό μέσα μου όμορφα. Αλλού έβαζε ζωμό, αλλού δεν έβαζε. Αν δεν είναι πιάτο και δεν πήγε τίποτα. Τίποτα. Ήθελε μπασίνα μάλλον. Βέβαια. Έλα, δεν έχουμε χρόνο. Οπαρέ, οπαρέ. Γιατί ρε φίλε τόσο. Θέλει. Όχι, όχι παιδιά, τόσο θέλει. Εντάξει. Ωραίος. Πάμε πάλι. Ωραίος. Μπράβο τον. Μπράβο τον. Άστο! Άστο! Έχει κι άλλο, μπράβο! Γιάννο, τράβα λίγο το τηγάνι σου από εκεί. Έχει σβήσει το μάτι.
τελειώνει τον άμα δεν έχω κουζίνα, πάω στη δίπλα, ρε φίλε. Γιάννο, με το κουσκούς έχει τελειώσει. Ναι, κυρία Μαργαρίτα. Μπράβο. Το φούρνο θα το τελειώσει, εσύ στο τηγάνι. Όπα. Ρίξ το, βάλε άλλο. Πάρε ένα άλλο τηγάνι, πάρε ένα άλλο τηγάνι αν έχεις. Αλλά ρώστε, παιδιά. Πέτα το, Γιάννο, πέτα το, βάλε άλλο. Το κουσκούς έχει μεμβράνη από πάνω. Για όλα, για όλα, για λύση. Για όλα, έχει κάτι να πει. Αντώνη, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι τώρα? Στη σήματος πιάτο. Δηλαδή, αυτό που μου μένει είναι το κοτόπουλό μου. Mm-hmm. Το οποίο σοτάρω τώρα, όπως βλέπεις. Και αμέσως μετά θα το βάλω 5 λεπτά στο φούρνο και είμαστε έτοιμοι. Εγώ σου υπενθυμίζω ότι έχεις 12 λεπτά. Το ξέρω. Θα προλάβεις? Ναι. Γιάννο, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι τώρα? Περνάω το κοτόπουλο και μόλις τελειώσει στείνω το πιάτο μου. Έχεις ακόμα 12 λεπτά, θα προλάβεις? 10 λεπτά θέλει το κοτόπουλο, 2 λεπτά να φτύσουμε. Ωραία. Δεν χρειάζεται να υδρώσουμε κι άλλο. Και μετά, αν χρειαστεί και άλλο χρώμα, το δίνεις. Ναι. Για να μην σου πει. Ναι. Παιδιά, 5 λεπτά έχουμε ακόμα. Πολλά είναι, ρε Βγενιά. Ο χρόνος σήμερα δεν έχω. Ίσα-ίσα που αντιλήφθηκα σε κάποια χρονική στιγμή ότι θα προλάβω και ενδεχομένως θα τελειώσω και αρκετά νωρίτερα το πιάτο μου. Η πολύ άνεση βλάπτει μερικές φορές. Δες το μπέκον βασικά να είναι κρίσπι από παντού. Άμα δεν είναι σοτάρει το ξανά. Όχι, όπως πρέπει να είναι. Είσαι σίγουρος? Παιδιά, ήταν μαλακό αυτό που δοκιμάσαμε. Δεν ήταν κράτς κράτς. Εγώ λέω, φίλε, εγώ λέω, εσύ κρίνεις. Εκεί από την πλευρά είναι άσπρο και την άλλη μαύρο, γι' αυτό. Εκεί, ας πούμε, εγώ θα το σοτάρα κι άλλο. Ο Γιάννος δεν άκουγε καθόλου αυτά που του λέγαμε. Έχει αυτή την κεροκεφαλιά, την έχει μερικές στιγμές. Είναι άστα να πάνε. Παιδιά, έχετε ακόμα 2 λεπτά. Βλέπω ότι είστε άνετοι, αλλά για προσέξτε, μην την πάθετε στο τέλος. Γιάννο, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Το μπέικον, ο κόλλος του, θα είναι εκεί πέρα που ενώνεται. Θα το ανοίξει, ρε, θα το ανοίξει, ρε. Ρε, Δέσποινα, θα το ανοίξει τώρα, με δουλεύεις. Παιδιά, είναι τέλειο το ψήσιμο, έτσι. Τέλειο το ψήσιμο, αλλά ένα λεπτό έχετε ακόμα. Γιάννο, πάμε λίγο, αγόρι μου. Δεν το έχετε καταλάβει καλά το ρολόι. Σε ένα λεπτό τελειώνει ο χρόνος. Τέλος χρόνου σημαίνει τα αφήνουμε όλα κάτω. Μεγάλη αγωνία που είχα τα τελευταία λεπτά ήταν το να κόψω σωστά το κρέας, γιατί πραγματικά ο εφιάλτης μου εκείνη τη στιγμή ήταν όπως θα πάω να το κόψω να μου μείνει στα χέρια και να μου χαλάσει όλο το ντεκόρ και όλη η ομορφιά του πιάτου. Το τελευταίο λεπτό φωνάζαμε όλοι του Γιάννη ότι έπρεπε να βγάλει το τσέρκι για να στήσει το κοτόπουλο. Δεν ακούει. Γιατί δεν ακούει? Βγάλε το άτομο αυτό το τσέρκι, δηλαδή είναι το κοτόπουλο χοντρό, βάζεις και το τσέρκι, αν πάει να σηκώσει το τσέρκι θα φύγει το κοτόπουλο, θα φύγει και όλα, δεν θα έχεις πιάτο. 10 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Όταν το άνοιξα, βλέποντας κάποια μέρη αρκετά ζουμερά, πίστεψα ότι πέτυχα ένα τέλειο ψήσιμο
Αυτό ήταν η δικιά μου άποψη. Όταν άκουσα 5-4-3-2-1, γύρισα πίσω στην αρχική υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ότι θέλω να κάνω ένα αξιόμαχο πιάτο που θα πονοκεφαλιάσει τους κριτές. Και εκείνη τη στιγμή είπα ότι το κατάφερα. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα που οι κριτές θα δοκιμάσουν τα πιάτα σας και ο καθένας τους θα τα βαθμολογήσει με άριστα το 10. Αυτός με το μεγαλύτερο άθροισμα θα παραμείνει στο διαγωνισμό. Αντώνη, φέρε το πιάτο σου, σε παρακαλώ. Ωραία. Το πιάτο με τον αριθμό 1 είναι του Αντώνη. Γιάννο, φέρε και το δικό σου πιάτο, σε παρακαλώ. Το πιάτο με τον αριθμό 2 είναι του Γιάννου. Παιδιά, ξεκινάμε το πρώτο πιάτο. Ναι, ναι, ας ξεκινήσουμε. Πάμε. Ωραία. Προσπαθεί να είναι κοντά σε αυτό που θέλουμε. Εγώ νομίζω καλά τα έχει πάει. Ναι. Δεν είναι άσχημο, σημαζεμένο είναι. Πετύχει την κρούστα απ' έξω, στο κοτόπουλο. Η γέμιση έχει μια μικρή αστοχία. Το κουσκούς είναι ωραίο. Το πορτοκάλι ακούγεται στη σάλτσα. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ωραίο πιάτο. Το κουσκούς σίγουρα το έχει πετύχει. Σπύρο, το ωραίο. Το κοτόπουλο είναι σωστά ψημένο. Τη γέμιση δεν θα ήθελα λίγο παραπάνω. Δεν βλέπω ιστά το δικό μου κομμάτι, δεν ξέρω. Και το μπέικον έξω τραγανό. Γιάννη. Το μπέικον ήταν τραγανό. Ναι. Εμένα μου αρέσει πολύ το κοτόπουλο. Νομίζω ότι το έχει πετύχει πολύ καλά και την κρούστα απ' έξω και το ψήσιμό του. Και με τη μους μέσα εγώ είμαι εντάξει. Το κουσκούς έχει πετύχει το μαγείρεμα. Δεν έχει πετύχει όμως για μένα τόσο πολύ τη γεύση. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη ένταση στη γεύση για μένα στο κουσκούς. Θα βαθμολογήσουμε. Ναι. Πώς νομίζεις ότι έχεις πάει? Νομίζω ότι τα έχω πάει πάρα πολύ καλά. Δοκίμασες το πιάτο σου πριν να το σερβίρεις? Τα έχω δοκιμάσει όλα μου τα υλικά. Έκανα ακριβώς αυτό που έπρεπε. Γενικά ο Γιάννος έχει μέχρι στιγμής έχει παρουσιάσει καλύτερα πιάτα από μένα. Αλλά αυτοί γνωρίζουμε η δοκιμασία που είχαμε σήμερα ότι κρίνει τα πιάτα και μόνο τα πιάτα. Ούτε παρελθοντικές διαδικασίες, ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι όσον αφορά τη γεύση, τα πήγα περίφημα. Έχω πλησιάσει σχεδόν με ακρίβεια τις γεύσεις τις οποίες μας δώσαν να δοκιμάσουμε. Τώρα όσον αφορά την εμφάνιση, προσπάθησα να δώσω όσο πιο ακριβής αναπαράσταση γίνονταν. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ωραία. Και αυτή η εικόνα είναι καλή. Είναι όμορφο πιάτο. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι εδώ έχει χρησιμοποιήσει την άκρη. Και που είναι, δεν φαίνεται. Φαίνεται από εδώ. Ναι, ναι. Ναι. Και δεν φαίνεται κιόλας. Και δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει αυτό. Και δεν έβαλε τρία καλά κομμάτια. Παιδιά, εδώ έχουμε ένα θέμα όμως, Ότι το κοτόπουλο δεν είναι ψημένο. Εσωτερικά. Ναι. Στο δικό σου πιάτο εκεί. Ναι, ναι. Το δικό μου κομμάτι είναι λίγο έψιτο. Το βλέπεις. Αυτό είναι σίγουρα ομό. Αυτό είναι σίγουρα ομό. Κοτόπουλο, παιδιά, δεν θα δοκιμάσω. Βέβαια, το κουσκούς είναι γευστικό, ίσως είναι λίγο πιο πολύ βρασμένο, αλλά έχει πολύ ωραία γεύση. Και η σάλτσα το έχει πολύ ωραία γεύση. Αυτό το κομμάτι είναι καλό. Μα ήταν η άκρη. Και ίσως γι' αυτό το χρησιμοποιείς. Ναι, ναι, ήταν η άκρη, γι' αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι είναι και ζουμερό. Και είναι και καλό. Νόστιμο. Εγώ αυτό